Μια δήλωση λοιπόν αμέσως μετά από τη συνάντησή σας με τον Βρετανό Πρωθυπουργό. Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό ότι μετά από τόσα χρόνια πραγματοποιήθηκε αυτή η συνάντηση, λαμβάνοντας υπόψη ότι και η νέα Βρετανική κυβέρνηση ανέλαβε μόλις πρόσφατα τα καθήκοντά της. Ευχαρίστησα τον Πρωθυπουργό για την πρόσκληση σε μια ιδιαίτερη συγκυρία. Να ξεκινήσω από το Κυπριακό. Γνωρίζετε ότι αμέσως μεταβαίνω στην Νέα Υόρκη. Ο ρόλος του Ηνωμένου Βασιλείου και ως εγκύτρια δύναμη αλλά και ως ο Πενχόλτερ στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών είναι καθοριστική σημασία. Άρα ήταν σημαντικό να μεταφερθούν κάποια μηνύματα, να εργαστούμε από κοινού, ειδικότερα στο γεγονός και χαίρομαι που το έχω ακούσει ότι δεν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε λύση του Κυπριακού εκτός του πλαισίου που καθορίζουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Από εκεί και πέρα είναι οι διμερείς μας σχέσεις. Έχουμε πολύ καλές διμερείς σχέσεις στα θέματα ασφάλειας, στα θέματα. Υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες. Αυτό που συμφωνήσαμε είναι αυτή η συνεργασία να διευρυνθεί και σε πολλούς άλλους τομείς. Υπάρχουν πολλές προοπτικές τις οποίες θα πρέπει να αναπτύξουμε τις διμερείς μας σχέσεις και τέλος τα περιφερειακά. Βλέπετε τις εξελίξεις. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός ευχαρίστησε για τον ρόλο της χώρας μας στην περιοχή. Από πλευρά μου ευχαρίστησα για το γεγονός ότι η Βρετανία ήταν η πρώτη χώρα, θέλω να το πω δημόσια, που πίστεψε στην Κυπριακή πρωτοβουλία του ανθρωπιστικού διαδρόμου, συνεργάστηκε μαζί μας. Μας ανησυχούν οι εξελίξεις και εκείνο που συμφωνήσαμε είναι ότι πρέπει να υπάρξει μια διεθνής πρωτοβουλία, αν θέλετε, σε πρώτη φάση για κατάπαυση του πυρός. Θα χαρώ πολύ, μετέφερα και πρόσκληση στον Βρετανό Πρωθυπουργό να επισκεφθεί την Κύπρο, να θυμίσω ότι η τελευταία επίσκεψη Βρετανού Πρωθυπουργού ήταν το 1993 από τον τότε Βρετανό Πρωθυπουργό μέσα στο πλαίσιο της συνάντησης των χωρών της κοινοπολιτείας που έλαβε χώρα στην Κύπρο. Ήθελα να ρωτήσω λοιπόν αν διαπιστώσατε κατά πόσο υπάρχει ετοιμότητα από βρετανική πλευρά εφόσον τα πράγματα προχωρήσουν στο Κυπριακό να αναλάβει πιο ενεργά το ρόλο που αναλογεί στη Βρετανία και κατά πόσο εν τέλει είμαστε στην ίδια σελίδα με τη Βρετανική κυβέρνηση, με τη νέα Βρετανική κυβέρνηση. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί βλέπω από τη νέα Βρετανική κυβέρνηση μια επιθυμία ενίσχυσης των διμερών μας σχέσεων, της συνεργασίας μας στην περιοχή. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο έγινε και η πρόσκληση για να βρίσκουμε σήμερα στο Λονδίνο. Το ίδιο υπάρχει και σε σχέση με την προοπτική, και αυτό το ανέφερα, επανέναξη των συνομιλιών και επίλυσης του Κυπριακού. Ναι, είμαστε στην ίδια σελίδα, δεν μπορεί να υπάρξει συζήτηση ή επίλυση του Κυπριακού που να ξεφεύγει του συμφωνημένου πλαισίου. Και αντιλαμβάνεστε όλοι το ρόλο που έχει να διαδραματίσει και η Βρετανία προς αυτή την κατεύθυνση, λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι εγκύτρια δύναμη, λαμβάνοντας υπόψη το ρόλο που διαδραματίζει ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Και τέλος θα σας ζητήσω μια τελευταία φορά, λίγο πριν μπείτε στο αεροπλάνο για την Νέα Υόρκη, ποια είναι η εκτίμησή σας, ποια είναι η προσδοκία σας, πώς πηγαίνετε, με τι συνέστημα. Μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητα ότι πηγαίνω για να πράξω ό,τι είναι δυνατόν και να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα. Και για μένα θετικό αποτέλεσμα, για μας θετικό αποτέλεσμα, δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο από την επανέναξη των συνομιλίων, ουσιαστικών συνομιλίων, για επίλυση του Κυπριακού. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πού θέλουμε να πάμε, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τους στόχους μας και είμαστε έτοιμοι να επαναρχίσουμε τις συνομιλίες. Μόνο αν καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων θα μπορούμε, αν θέλετε με περισσότερη σιγουριά, να δούμε και τις προοπτικές για επίλυση του Κυπριακού. Για μας η παρούσα κατάσταση πραγμάτων δεν μπορεί να αποτελεί τη λύση του Κυπριακού. Χαίρομαι και θέλω να το αναφέρω γιατί, ξέρετε, ο Γενικός Γραμματέας των Εθνών αναλαμβάνει μια πρωτοβουλία. Θα γίνει αύριο αυτή η συνάντηση εμέσω δύο πολέμων. Το τι γίνεται στην Ουκρανία, τι βλέπουμε να γίνεται καθημερινά στη Μέση Ανατολή. Και ο Γενικός Γραμματέας των Εθνών αναλαμβάνει αυτή την πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Πιστεύω δεν υπάρχει πιο ισχυρή ένδειξη της πολιτικής του βούλησης, της δέσμευσής του για να υπάρξει πρόοδος στο Κυπριακό. Ευχαριστούμε. Καλό ταξίδι σε όλους. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, καλά. Πρόεδρε, καλά. Θέλετε άμεσα, Εδώ. Ναι, πάμε αεροδρόμιο. Καλό ταξίδι. Καλό ταξίδι.